Η δικιά μας κριτική στα υπόλοιπα κόμματα δεν γίνεται στη βάση του αν είναι κοστολογημένα ή ακοστολόγητα τα προγράμματά τους. Η δικιά μας κριτική γίνεται ότι ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζονται, λανσάρονται και τι υποσχέσεις συνοδεύουν αυτά τα προγράμματα, είναι προγράμματα που στο τέλος της ημέρας είναι αντιλαϊκά. Αυτή είναι η ουσία. Αφού όλοι λένε για φοροαπαλλαγές. Ναι, καλά. Η φορολογική πολιτική τους όπως ισχύει σήμερα. Γιατί όλοι ξαφνικά έχουν ξεχάσει τους φόρους. Όλοι γεννηθήκανε το 2022 και το 2023. Αυτό είναι αλήθεια. Η φορολογική πολιτική σωστά. Που υπάρχει σήμερα, η ταξική και άδικη φορολογική πολιτική, διαμορφώθηκε κατά σειρά με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Δεν ήταν η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που έφερε τον ένφια και τα υπόλοιπα χαράτσια, τα οποία μονιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι προτείνετε, κύριε Γκιόκα? Θα σας πω, κύριε Κοράη. Δεν είναι η έμεση φόρη που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, η έμεση φόρη λέει είναι άδικη γιατί επιβαρύνουν τους φτωχούς. Όντως, έτσι είναι. Οι έμεση φόροι επιβαρύνουν τους πιο φτωχούς. Και δεν ισχύουν αυτά που λέγονται από την κυβέρνηση ότι επιβαρύνουν τους πλούσιους. Τους έμεσους φόρους την περίοδο 2015-2019. Και το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τους εκτείναξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και στη συνέχεια. Τότε, κύριε Γιώκα. Ναι, μνημόνια υπήρχαν όμως για τους φτωχούς. Την ίδια στιγμή είχατε εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές. Εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές. Δεν είναι. Αρνηθήκατε. Κύριε Ζαχαριά, αρνηθήκατε την πρόταση του ΚΚΕ και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 να αλλάξει το επίμαχο άρθρο του συντάγματος που προβλέπει νόμιμη φοροασυλία για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι τέσσερις εταιρείες, οι ενεργειακές ή μόνο οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή 300%. 300% είναι τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Άρα την ώρα που. Βεβαίως. Και απαντάω και στο ερώτημα της κυρίας Κοραή. Ξέρετε, εμείς δεν θα πούμε ότι θα περνάνε όλοι καλά. Εμείς λέμε ότι κάποιος πρέπει να χάσει. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι κάποιος πρέπει ο να χάσει. Για να μπορεί να καταργηθεί ο έμφυα, για να μπορούν να καταργηθούν οι άδικοι φόροι, για να μπορεί να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, κάποιοι πρέπει να χάσουν. Και αυτοί που πρέπει να χάσουν είναι αυτοί που έχουν τη μεγάλη κερδοφορία και στα χρόνια της κρίσης είχαν μεγάλη κερδοφορία και σήμερα στο πλαίσιο της ακρίβειας της πολιτικής που εφαρμόζεται. Κύριε Γιώργο, ο μισθωτός που παίρνει παραπάνω λεφτά από τον κατώτατο και από τα 1.000 ευρώ, ας πούμε, θα μπει μέσα στο, είναι μέσα στο στόχο της φορολόγησης? Φυσικά. Γιατί δεν όχι. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος που παίρνει 1.000 ευρώ να πληρώσει τον ίδιο φόρο? Εγώ αναφέρθηκα ναι. Στη φορολογία και στα κέρδη που έχει το μεγάλο κεφάλαιο. Μιλάμε για 300% κέρδη, να τα ακούει και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Ωραία το κεφάλαιο, αλλά πόσο κέρδη, είναι το κεφάλαιο σε αυτή την Ελλάδα που μπορεί να σώσει όλη την υπόλοιπη? Είναι πάρα πολύ και παράγεται πάρα πολύ πλούτος για να μπορούν οι ανάγκες οι δικές μας, οι ανάγκες των εργαζομένων και οι ανάγκες του λαού να μην υπολογίζονται ως κόστος. Δεν φοβάστε μια, ας πούμε, από βιομηχάνηση, μια από επένδυση? Γιατί θα σου πει και επιχειρηματικά, κάτσε να φύγει. Θα φύγω. Γιατί να έρθουν να πάω στη Βουλγαρία. Θα δουλεύω εγώ για να τα εισπράξεις. Το έχουμε δει, παιδιά, αυτό. Το έχουμε δει. Και θα φύγουν επιχειρήσεις. Κύριε Χασαπόπουλε, εμείς ανάμεσα στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας και οι ανάγκες μας, εν έτη 2023 βάζουμε τις ζωές μας και τις ανάγκες μας. Άρα δεν σας ενδιαφέρει σήμερα, αν δεν υπάρχουν επενδύσεις. Κύριε Γκιόκα, τα λέτε με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εγώ πρέπει να αποχωρήσω, ξέρετε, για τα παραπολιτικά. Χίλια συγγνώμη που δεν θα σας ακούσω μέχρι το Χριστίνα μου, τέλος. Έχεις δίκιο, για φιλιά ναι. Στο Δημήτρη, παραπολιτικά το δεν πρόγραμμα, είναι ένα. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ περιλαμβάνει κοινωνικοποίηση του πλούτου που παράγεται σε αυτή τη χώρα, των μεγάλων επιχειρήσεων, των λιμανιών, των αεροδρομίων που τα ιδιωτικοποίησαν και στη βάση αυτού του προγράμματος μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Εμείς δεν βάζουμε. Για να μην αδικούμε τη συζήτηση, να λέμε ότι είναι ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Έτσι, είναι, για να μην μπερδεύουμε του αγρότε μα. Μιλάμε για μια κομμουνιστική οικονομία σε σχέση με μια ελεύθερη αγορά. Που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού και δεν βάζει στο επίκεντρο τα τεράστια κέρδη των εισηγμένων εταιριών, ούτε βάζει στο επίκεντρο. Κύριε το Γιώκα. Τι λέει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι εδώ πέρα το αποδέχονται, όλοι το αποδέχονται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ή τις συστάσεις της Κομισιόν, προσέχτε, που προβλέπουν πάγωμα
των τριετιών και του μέσου μισθού, σε αντίθεση με όσα υπόσχεται η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, η προηγούμενη κυβέρνηση. Σεβασμό, το μοντέλο που προτείνετε δεν θεωρείτε ότι είναι λίγο παλαιακό? Όχι, δηλαδή, σας ακούω, τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σύγχρονη κοινωνία, να υπάρχουν και οι επιχειρήσεις και βέβαια και οι εργαζόμενοι να κερδίζουν περισσότερα χρήματα, να πάμε σε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Εσείς λέτε ή το ένα ή το άλλο. Ναι, αυτό το μοντέλο που περιγράφεται είναι αυτό που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Αυτό που περιγράφεται, αυτό το μοντέλο που θα κερδίζουν όλοι, θα κερδίζουν και οι επιχειρήσεις, θα κερδίζουν και οι εργαζόμενοι, είναι αυτό που μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Της φτώχειας, της ακρίβειας, των εργατικών ατυχημάτων, των εγκλημάτων τύπου Τέμπη. Αυτό το μοντέλο είναι. Χωρίς δουλειά, λοιπόν, μοντέλο, πώς θα κερδίσει, το δικό μας μοντέλο που προβλέπει επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, που προβλέπει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και του πλούτου, παίρνοντας υπόψη φυσικά και τις απόπειρες στο παρελθόν όπου έγινε προσπάθεια να οικοδομηθεί μια τέτοια κοινωνία και τα λάθη που γίνανε και τα θετικά που υπήρξαν. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το σύγχρονο και το ρεαλιστικό. Μάλιστα. Στον 21ο αιώνα, για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Να σας πω κάτι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής στοιχείο. Υπήρχε μια χθεσινή είδηση. Εχθές, λόγω της υπεραπόδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μειωμένης κατανάλωσης που υπάρχει στα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί υπάρχει μειωμένη κατανάλωση, γιατί ο άλλος σκέφτεται αν θα βάλει ακόμη και το μάτι της κουζίνας για την κατανάλωση που θα υπάρχει. Λοιπόν, το σύστημα του ελέγχου, ο ΑΔΜΙΕ, έθεσε εκτός λειτουργίας μονάδες για να μην υπάρχει υπερφόρτωση δικτύου. Το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό? Το αντιλαμβάνεστε? Αυτό τον παραλογισμό στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου και μιας πολιτικής που η ενέργεια είναι εμπόρευμα και χρηματιστηριακό προϊόν με ευθύνη όλων τους, γιατί αυτοί φτιάξανε το χρηματιστήριο ενέργειας κτλ. Σήμερα υπάρχει σπατάλη ενέργειας την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά ζουν σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Αυτός είναι ο παραλογισμός αυτής της κοινωνίας. Λοιπόν, βγαίνει ένα συμπέρασμα από όλη τη συζήτηση ότι στις 26 του μηνός θα έχουμε προγράμματα σταθερότητας με ματωμένα πλεονάσματα ξανά, δημοσιονομική πειθαρχία, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση και σε αυτά θα συμφωνεί μια συνεννητική αντιπολίτευση. Γι' αυτό χρειάζεται μια μαχητική αντιπολίτευση που μπορεί να κάνει ένα πιο δυνατό κουμπί.